Τίποτα δεν θα θυμίζει φέτος τα περσινά Χριστούγεννα στο Ηράκλειο. Όλα φέτος θα είναι διαφορετικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός θα είναι διαφορετικός, με τα λαμπιόνια να φωτίσουν τους σχεδόν άδειους δρόμους. Ο στολισμός του Ηρακλείου είναι σε εξέλιξη, με στόχο να δοθεί μια γιορτινή νότα στο Ηράκλειο. Νομίζω θα βοηθούσε την ψυχολογία του κόσμου όλο αυτό, να στολιστεί λίγο η πόλη, να είναι κάπως πιο χαρούμενα. Να περπατάνε τουλάχιστον στον δρόμο και να είναι ευχάριστοι. Να λέμε ότι κάνουμε γιορτές. Ας είναι και στον δρόμο, τι θα κάνουμε. Όλο μέσα, τι θα κάνουμε. Θα αραχνιάσουμε μέσα. Όλα είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη. Αν δεν ανοίξουν, έχουμε καταστροφή. Το 50% είναι καταστρεμμένοι ο κόσμος. Πρέπει να ανοίξουν τα Χριστούγεννα. Αν δεν ανοίξουν τα Χριστούγεννα, ο κόσμος τα έχει χαμένα. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει στολιστεί το ιστορικό κέντρο, δηλώνει ο Γιάννης Αναστασάκης. Έτσι και φέτος δουλεύουμε για τον στολισμό της πόλης, λίγο διαφορετικά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας τον στολισμό σε κεντρικά σημεία. Μέχρι τις 10 Δεκέμβρη φιλοδοξούμε να έχουμε τελειώσει μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ουσιαστικά θα συνεχίσουμε τα καλά παραδείγματα που εφαρμόσαμε πέρυσι στη 1821, στη Δεδάλου και σε άλλα σημεία, στολίζοντας με ουρανούς στενές οδούς που αξίζει να αναδειχθούν. Η γιορτινή διάθεση είναι αναγκαία όσο ποτέ, όπως σχολιάζουν δημότες, οι οποίοι αναφέρονται στο στολισμό στη μαγεία των Χριστουγέννων, κάνοντας την ευχή το 2021 να είναι μια χρονιά χωρίς κορονοϊό. Ένα στολισμός χρειάζεται, αναπτερώνει λιγάκι το ηθικό του κόσμου και νιώθει κάπως καλύτερα. Καλές γιορτές, όσο λιγότερα κρούσματα και γρήγορα να φύγουμε από αυτό το βάσανο, γρήγορα. Αυτό πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά, ο κόσμος να φύγει αυτή η μιζέρια που υπάρχει, έσομαι, για να αρχίσει ο κόσμος να στολίζει κιόλας. Εύχομαι όσο το δυνατόν η επιδημία αυτή να σταματήσει, να πεθαίνει ο κόσμος. Καλύτερα να μην στολιστεί. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πεταμένα χρήματα. Κάθε χρόνο κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Αλλάζουν κάθε χρόνο τα λαμπάκια που θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιούν. Ελάχιστα σημεία στην καρδιά του Ηρακλείου θυμίζουν Χριστούγεννα, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Θα μπουν δέντρα σε πολλά σημεία της πόλης διαφορετικά και στολίδια κάπως πιο σύγχρονα σε σχέση με αυτά που βάζαμε στο παρελθόν, ώστε ταυτόχρονα και με την Δικαίη που θα φωτίσει την πλατεία Ελευθερίας και θα κάνει τον ανάλογο στολισμό, να έχουμε ταυτόχρονα την έναρξη αυτής της εορταστικής περίοδου που είναι ιδιαίτερη φέτος, αλλά δεν θα σταματήσουμε, όπως είπαμε, να αισιοδοξούμε. Η πλατεία Ελευθερίας θα γεμίσει με μια συστάδα από μεγάλα χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα στολίδια, τις τεράστιες φωτισμένες μπάλες και τρισδιάστατα διακοσμητικά.